Φωτιά πήρε σήμερα, πριν από λίγες ώρες, η Ερυθρά Θάλασσα, καθώς οι Χούτι της Ιεμένης εξαπέλυσαν μια μαζική επίθεση, μια πολλαπλή επίθεση με drones, όπως την αποκάλεσε ο Αμερικανικός στρατός, κατά τον οποίον άνοιξε πυρ το αμερικανικό πλοίο USS Thomas Cutler, καταφέροντας να τα καταρρύψει όλα. Αυτό που δεν γίνεται κατανοητό από την ανακοίνωση που εξέδωσε η κεντρική αμερικανική στρατιωτική διοίκηση είναι αν τα drones είχαν στόχο το ίδιο το αμερικανικό πλοίο ή κατευθυνόντουσαν προς το έδαφος του Ισραήλ. Αλλά ας δούμε μαζί τι γράφει επακριβώς. Το πρωί, ώρα Ιεμένης, της 23ης Νοεμβρίου, το USS Thomas Cutler κατέριψε πολλαπλά μία σπορία σε επιθετικά drones που εκτοξεύτηκαν από περιοχές που ελέγχονται από τους Χούτι στην Ιεμένη. Τα drones καταρρίφθηκαν ενώ το αμερικανικό πολεμικό πλοίο περιπολούσε στην Ερυθρά Θάλασσα. Το πλοίο και το πλήρωμα δεν υπέστησαν ζημιές ή τραυματισμούς. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα η μέρα είναι γενικά πολύ δύσκολη για τις ΗΠΑ, καθώς είναι η εορτή της ημέρας των ευχαριστειών και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ακραίοι εξτρεμιστές, ειδικά μουσουλμάνοι, να βάλουν στο στόχαστρό τους σε όλο τον κόσμο αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις ή ακόμα και Αμερικανούς πολίτες.